Ήταν ο Χάρης Ρώμας, να πούμε, στη συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Μεταξύ άλλων, αναφέρει, παραδέχτηκε ότι σκοπεύει, σας παρακαλώ πολύ, να γίνει και δήμαρχος κάποια στιγμή. Είναι στα άμεσα σχέδιά του. Μίλησε για τα επαγγελματικά του. Ετοιμάζει μια ταινία, ετοιμάζει μια καινούργια τηλεοπτική σειρά. Μας αποκάλυψε και την πρόταση που δέχτηκε από τον Νίκο Κοκλώνη για να συμμετάσχει σε κάποιο show. Μίλησε φυσικά και για το Me Too και για όλο αυτό που ξέσπασε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε. Πάμε. Έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας εδώ στην Κύπρο τον κύριο Χάρη Ρώμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά είναι και δική μου κάθε φορά που έχουμε στο νησί. Πρέπει να έχω έρθει στην Κύπρο, ξέρω, 20 φορές. Έχω πάει σε όλες τις πόλεις. Είναι δηλαδή ένα μέρος της ζωής μου πλέον και η Κύπρος. Είναι ευχάριστο να σου λένε ότι κράτησες τη ζωή σου ένα δρόμο αξιοπρέπειας, ας πούμε αυτή τη λέξη. Η πραγματικότητα είναι ότι μαθαίνεις μεγαλώνοντας να αποφεύγεις και τις κακοτοπιές και τα λάθη. Όχι πάντα, αλλά ο σόφρον άνθρωπος μαθαίνει σύν το χρόνο να είναι και πιο σοφός. Αν δεν το κάνεις αυτό, πάει να πει ότι δεν οριμάζεις σωστά. Αποφασίσατε να ασχοληθείτε πιο ενεργά με την πολιτική. Ναι, και δεν είναι, ξέρεις, ότι μου κόλλησε το χούι επειδή έπαιξα το δήμαρχο Κολοκοτρονιτσίου πολλά χρόνια, 5 σεζόν. Οπότε μπορεί και αυτό να είναι λίγο. Ωραία λοιπόν, να πάρουν την ξετρέλα τους και να πάνε να την πουλήσουν αλλού. Και στο θέατρο ήμουν θειασάρχης και είμαι θειασάρχης. Και στην τηλεόραση ήμουν επικεφαλής και σεναριογράφος και καλλιτεχνικός υπεύθυνος για μεγάλες δουλειές που κράτησαν πολλά χρόνια. Και μάλιστα μία εξ αυτών, το Κωνσταντίνο και Ελένης, είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και επαναληπτικότητα στην πορεία της. Αυτό καλούμε να κάνω και στην πολιτική τώρα. Είτε σαν αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, είτε αύριο σαν πιθανός δήμαρχος πραγματικά, που σκοπεύω να είναι το επόμενο βήμα μου. Ακούγεστε σίγουρα ένας άνθρωπος χορτασμένος και από επιτυχία, οπότε μέσα εκεί γεννήθηκε και η ανάγκη σας να πολιτευτείτε, να μπείτε πιο βαθιά σε αυτά τα χωράφια. Εγώ νομίζω ότι γεννήθηκα με αυτές τις δεξιότητες, δηλαδή και πολιτική σκέψη έχω και ταυτόχρονα έχω ένα αρκετά, από ό,τι φαίνεται, δυνατό καλλιτεχνικό στίγμα. Βλέποντας από την πορεία μου ήδη 2,5 χρόνια σαν τομεάρχης πολιτισμού της περιφέρειας Αττικής, μου ταιριάζει. Αν με το καλό γίνεται δήμαρχος, θα κλείσει ο κύκλος στο καλλιτεχνικό κομμάτι? Η αλήθεια είναι, συνέχεια λέω μέσα μου ότι πρέπει να κλείσει, γιατί θέλω να είμαι πολύ αποτελεσματικός σε αυτά τα καινούργια καθήκοντα. Όμως η ίδια η ζωή μας καθοδηγεί πολλές φορές. Από τη στιγμή που είπα ότι ας αφοσιωθώ στο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και ήρθε η πρόταση να κάνω το sequel του Καφέ της Χαράς, το οποίο έγινε με μεγάλη επιτυχία, και μας γεννήθηκε η ιδέα να κάνουμε μια επόμενη σειρά που θα την κάνουμε. Βρέθηκαν οι προδιαγραφές για να κάνω μια ταινία στο κινηματογράφο. Αυτά μπορεί να γίνουν και όταν είμαι δήμαρχος πια, γιατί δεν προφθαίνεις. Βλέπετε τηλεόραση σήμερα? Δεν βλέπω, γιατί δεν έχω χρόνο, όπως είναι εύλογο. Έχω όμως υπόψη μου τα πάντα. Βλέπω στην τύχη, κάνω ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση και έχει τύχει να δω μέχρι και reality, για να καταλάβω γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος που ακολουθεί αυτό το κακοστημένο πολλές φορές θέατρο ή την κανιβαλιστική, έτσι, εικόνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Προσπαθώ να καταλάβω τι αντιπροσωπεύει και ποιο κομμάτι του κόσμου αντιπροσωπεύει το καθένα. Είτε φωνάζουμε, είτε δεν φωνάζουμε για τον Bachelor, για το έτσι, για το αλλιώς, για τον Big Brother, για το... Δεν έχει καμία σημασία. Και γενικώς, όλη την ημέρα θα σας κάνω διάλεξη για κάθε ένα αγριολούριδο ξεχωριστά. Οχοχ! Κάνατε κάτι τηλεοπτικό, όχι όμως από την ιδιότητα του ηθοποιού. Μου το προτείνανε. Και μάλιστα 2 φορές. Και τα λεφτά είναι πολύ καλά κιόλας, θα πω. Βέβαια, άμα μιλάμε για Κοκλώνη, εκεί είναι καλά τα λεφτά. Τα λεφτά είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Μπορεί να πρέπει, κανένα δεν κακίζω. Μπορεί να πρέπει να... Άλλωστε και αυτοί που το κάνουν τώρα το κάνουν με κέφι, αξιοπρέπεια κλπ. Ακούμε πάρα πολλούς ηθοποιούς που βγαίνουν και όταν ερωτηθούν για αυτό το κίνημα τώρα που ξέσπασε στην Ελλάδα, πολλοί συνάδελφοι σας λένε ότι μα γνωρίζαμε. Ξέρετε μήπως τον λόγο που τελικά αναγνώριζαν αρκετοί από αυτούς, γιατί δεν έλεγαν κάτι και δεν έβγαινε πιο νωρίς όλο αυτό προς τα έξω? Όχι.
Εγώ προσωπικά γνώριζα ότι υπήρχαν κάποιες κακές συμπεριφορές μέχρι εκεί και δεν ήθελα να αναμειχθώ. Όταν μου ζητήθηκε με κάποιον από αυτούς τους πρωταγωνιστές να γίνουμε συμπρωταγωνιστές, να κάνουμε ας πούμε, ένα θείασο μαζί, σαν δύο πρωταγωνιστές, είπα όχι, γιατί αυτά που είχα ακούσει μου ήταν δυσάρεστα. Μα δεν ήξερες, μου λένε. Μου φαίνεται αδιανόητο αν πράγματι ξέρανε κάποιοι ακραία πράγματα, βιασμούς ας πούμε, ή κακοποίηση σεξουαλική, ξέρω εγώ, ανηλίκων. Αν πράγματι ξέρεις κάτι τέτοιο, είναι αδιανόητο για μένα να μην πάρεις θέση. Ήξερα για κακές συμπεριφορές. Μου ήταν, μπορώ να σου πω, με δυσαρέσκεια αντιμετώπιζα, αλλά με μια τέλος πάντων τυπική ευγένεια κάποιους συναδέλφους που είχα ακούσει για κατάχρηση εξουσίας, αλλά νόμιζα ότι φτάνει μέχρι ένα σημείο. Και αυτό για μένα είναι αξιοκατάκριτο όσο δεν παίρνει. Το λέω ευθαρσώς. Αν, επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος, αποδειχθεί ότι τα έκαναν, δεν πρέπει να ξαναδουλέψουν. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει επιτυχία σε πολύ καλές εποχές της ιδιωτικής τηλεόρασης, υπήρχαν πολλά λεφτά. Καταφέρατε να κάνετε μια καλή διαχείριση εσείς? Κατάφερα να κάνω μια αρκετά καλή διαχείριση, ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή ξόδεψα και αλόγιστα. Όμως ένα μέρος το κράτησα και μάλιστα, αν μπορώ να περηφανευτώ για κάτι, δεν το κράτησα μόνο για μένα. Βοήθησα αρκετούς ανθρώπους γύρω μου που έπρεπε να σταθούν στα πόδια τους. Πείτε μου λίγο για αυτή την αντίληψη που υπάρχει γύρω από τους εμβολιασμούς, γιατί έχετε και ιστορικό στον ιατρικό τομέα, οπότε πείτε μου λίγο την δική σας άποψη. Εγώ έχω σπουδάσει ιατρική και πιστεύω στη δύναμη της επιστήμης ολόψυχα. Λόγω της επιστήμης το προσδόκιμο ζωής, αγόρι μου, είναι από 60 και 70 που ήταν παλιά και παλιότερα ακόμη λιγότερο, έχει γίνει 80 και 90. Αυτό έγινε επειδή υπάρχουν εμβόλια, επειδή υπάρχει ιατρική περίθαλψη σωστότερη. Αυτά τώρα τα διάφορα, ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον και θα δούμε τι παρενέργειες θα έχει. Να είσαι σίγουρος ότι ουρά αυτοί που εμβολιάστηκαν δεν πρόκειται να βγάλουν. Αντίθετα, αυτοί που επιμένουν να μην εμβολιάζονται, και καταλαβαίνω πολλούς λόγους, γι' αυτό και άνθρωποι που αγαπώ είναι έτσι, είτε γιατί έχουν κόλλημα, είτε γιατί επηρεάζονται από το διαδίκτυο και τις ανοησίες που διαβάζουν, είτε γιατί είναι αρνητές γενικώς, γιατί θέλουν να έχουν μια άρνηση στη ζωή τους σε κάθε τι καινούριο που έρχεται, γιατί έτσι αισθάνονται πιο σημαντικοί. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά έτσι είναι. Και αυτά και μόνο πρέπει να μας βάλουν σε προβληματισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αρνούνται? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι κρύβεται από πίσω? Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Χάρη Ρώμα που μίλησε στον Παντελή και στην εκπομπή μας και μας τίμησε με την παρουσία του. Λοιπόν, Παντελή...